Μάνος Φανδρίδης, ορθοπαιδικός χειρουργός, είναι εδώ μαζί μας. Για περιγράψτε μας λίγο την ατμόσφαιρα μιας εφημερίας στο ΚΑΤ, έτσι, μιας βραδινής εφημερίας, ιδιαίτερα Σαββατόβραδο, ξημερώματα Κυριακής. Φαντάζομαι έχετε πολλές εφημερίες έτσι το μήνα. Ναι, ναι, υπάρχουν πολλές εφημερίες. Εμείς εφημερεύουμε καθημερινά έτσι, για όλα τα τραύματα του χεριού. Είμαστε εκεί η μοναδική. Μετά τώρα τη μονάδα σας, την μικροχειρουργική. Ναι, ναι, κάθε μέρα εφημερεύετε. Εφημερεύει η κλινική μας κάθε μέρα. Εσύ, εδώ μας μια ταξιμιγιώση. Έχει 6-7 εφημερίες το μήνα. Τουλάχιστον 7 εφημερίες. Αλλά και το κάτω όσο νοσοκομείο τραυματολογικό εφημερεύει για τα ορθοπαιδικά κάθε μέρα. Σε μια γενική εφημερία που εφημερεύουν όλες τις ειδικότητες, βέβαια τα περιστατικά είναι πολλά και κάποια από αυτά βαριά. Και κάποια από αυτά είναι λόγω τροχαίων ατυχημάτων. Βέβαια, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει εμπειρία στον τρόπο να αντιμετωπιστούν αυτά τα τροχαία, αλλά το θέμα είναι να συζητάγαμε, όπως είπατε κι εσείς, για τη συμπεριφορά, λίγο να προλάβουμε κάτι. Ακριβώς. Φαντάζομαι, πριν πάμε σε αυτό, μια γενική ερώτηση για τα τροχαία. Φαντάζομαι τα περισσότερα τροχαία είναι με μοτοσυκλέτες. Τα πιο δύσκολα περιστατικά. Ναι, όχι απαραίτητα. Όχι απαραίτητα. Όχι απαραίτητα. Όχι, δεν μπορώ να το πω αυτό. Αν και υπάρχουν στατιστικά στοιχεία που τώρα πια από ό,τι γνωρίζω και η ελληνική αστυνομία δίνει σχέση με την γνώση, έτσι είναι. Όχι, δεν είναι απαραίτητο. Σίγουρα υπάρχουν βαριά περιστατικά από μηχανές, ιδιαίτερα στην Αθήνα, λόγω της κίνησης, αλλά θα έλεγα ότι είναι μοιρασμένα. Μάλιστα. Απλά γιατί το δικό σας τομέα, εγώ να επαυξήσω στη συγκεκριμένη ερώτηση. Ως ποδηλάτης έχω μάθει ότι όταν θα πέσω, θα χτυπήσω ή στο εσωτερικό της παλάμης, ή στον αγκώνα ή στο γόνατο. Άρα, πιθανόν αυτό, δεδομένου ότι φοράω κράνος, πιθανόν αυτό να το βλέπετε με μεγαλύτερη ένταση βέβαια και στα θέματα με τις μηχανές. Βέβαια, υπάρχουν ατυχήματα με τις μηχανές τα οποία είναι θανατηφόρα, θα έλεγα, ή με πολύ βαριές κακώσεις. Αλλά ξαναλέω ότι είναι μοιρασμένα, δηλαδή και βαριά και θανατηφόρα ατυχήματα ή σοβαρές βλάβες και μετατροχή ατυχήματα αυτοκίνητα. Ωραία, πάμε να δούμε πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε μόλις δούμε ότι μπροστά μας θα γίνει κάποιο τροχαίο. Είναι αναπόφευκτη η σύγκριση. Είναι αναπόφευκτο, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Πώς μπορούμε να προστατεύσουμε όσο περισσότερο μπορούμε το σώμα μας. Θα κάνουμε διαχωρισμό οδηγού συνοδηγού ή επιβάτη στο πίσω κάθισμα. Θα έλεγα ότι η συμπεριφορά μάλλον είναι κοινή. Μάλλον είναι κοινή. Ο πρώτος ο οποίος έχει αντίδραση λογικά είναι ο οδηγός. Γιατί έχει αντίληψη της κατάστασης 100%. Άρα ο οδηγός σφίγγει τα χέρια του στο τιμόνι για να κρατηθεί, λέω εγώ, ένα παράδειγμα. Ναι, έχει βρεθεί ότι σφίγγοντας τα χέρια περισσότερο και τεντώνοντάς του, γιατί προσπαθεί να τεντώσει τα χέρια για να αποφύγει τον να έρθει κοντά έτσι, μέσα στο εσωτερικό χώρο του αυτοκινήτου, μάλλον έχει ως αποτέλεσμα να μεταφέρονται μεγαλύτερες δυνάμεις και ίσως να έχεις μεγαλύτερες κακώσεις συμπιεστικές, όπως λέγονται, με συντηρητικά κατάγματα στο άνω άκρο συνολικά. Βέβαια, κάποιος θα έλεγε, καλά, αυτή είναι η αντίδραση. Αν πάω να πάρω ένα τροχαίο και εκείνη την ώρα συνέστητα χρησιμοποιώ τα χέρια μου, είναι να τεντώσω τα χέρια. Φαίνεται όμως ότι δεν είναι. Στους αγώνες οι άνθρωποι της ΦΙΑ λένε στους οδηγούς, σταυρώστε τα χέρια σας στο στήθος. Νομίζω ότι και αυτή η αντίδραση δεν το ξέρω. Σαν οδηγό τώρα μιλάω και. Αυτή φοράνε ζώνες 4 σημείων. Έτσι, είναι πακτωμένοι, ας πούμε, στο κάτω. Δεν θα κουνηθεί αριστερά-δεξιά το σώμα τους. Δεν ξέρω και αν έχουμε τέτοια εκπαίδευση. Αλλά σίγουρα η αντίδραση να τεντώσουμε τα χέρια απέναντι στο τιμόνι ίσως δεν είχε καλύτερη ιδέα. Ίσως λίγο πιο χαλαρά θα ήταν καλύτερη κίνηση. Και υπογωνία, έτσι να μην πάει ο άξονας ευθεία να τα μεταφέρει όλα. Ακριβώς. Βέβαια, όλα αυτά δεν γίνονται και δεν έχει νόημα να συζητάμε. Δεν υπάρχει σωστή ζώνη ασφαλείας. Να υπάρχει ζώνη αρχικά. Φοριέται. Και μετά να υπάρχει και σωστή ζώνη. Σωστό και σωστή λέμε, ζώνη. Γιατί κάποια παλιότερα αυτοκίνητα δεν έχουν σωστή ζώνη ασφαλείας. Νομίζω ήταν μεγάλη τομή η διαφορά στη ζώνη των 2 σημείων και 3 σημείων. Πολύ σημαντικό. Όπως επίσης, αφού το λέτε αυτό, γιατρέ, η ρύθμιση καθύψω τη ζώνη, ούτως ώστε να είναι σε σημείο, όχι ας το πούμε πολύ κοντά στο λαιμό, αλλά λίγο πιο εδώ, κοντά στον ώμο, να μην σπάει την κλίδα. Γιατί φαντάζομαι ότι θα είναι. Καλά, η κλίδα δεν είναι πολύ μεγάλη ζημιά να σπάσει. Κοιτάξτε, υπήρχε μια κριτική. Το λαιμό μου σου κόψει. Είναι καλό το σχόλιο για την κλίδα. Υπήρχε μια κριτική παλιότερα ότι φοράμε ζώνη και σπάει κλίδα, άρα πόσο μας προστατεύει ζώνη. Βρέθηκε όμως ότι σε αντίστοιχα τροχεία με αντίστοιχη δύναμη, το τροχείο θα ήταν θανατηφόρο. Δηλαδή αντί να σου πας την κλίδα, αυτό που λες θα έχει σκοτωθεί. Ναι, πόσο ζημιά να είναι η κλίδα στη μεταφορά. Άρα λοιπόν, βεβαίως και η κλίδα είναι μια ζημιά, αλλά αν σκεφτείς ότι μπορείς να έχεις χάσει τη ζωή σου, νομίζω ότι η ζώνη είναι απαραίτητη. Για τους ακροατές μας να το πούμε ότι είναι το κόκαλο που ξεκινάει από τον ώμο και πάει προς το λαιμό. Ναι, επίσης να πούμε. Στέρνο, ας πούμε στην κορφή του στέρνου. Επίσης να πούμε όταν λέμε ρύθμιση καθύψου στα αυτοκίνητα, τα σύγχρονα, αλλά από την τελευταία δεκαετία όλα. Τα πολύ παλιά δεν το είχαν. Έχουν ένα διακοπτάκι πάνω από εκεί που ξεκινάει η ζώνη, έτσι, και ανεβοκατεβαίνει. Εκεί λοιπόν πρέπει να ρυθμιστεί εξ αρχής, να είναι σωστά και να περνάει η ζώνη, όχι στο λαιμό, όχι πολύ ψηλά,
ανάμεσα στον νόμο, ουσιαστικά και στο λαιμό, πάνω από την κλίδα. Πάνω από την κλίδα, περίπου στη μέση. Περίπου στη μέση. Δηλαδή, πιάνοντας το στέρνο και τον νόμο, σου υπολογίζει περίπου στη μέση, περίπου εκεί. Μάλιστα. Έτσι, βέβαια, θέλω να μπαίνουμε λίγο στο κλίμα. Χριστούγεννα έρχονται σε λίγες μέρες. Πάρα πολύ θα ταξιδέψουμε. Πάμε στην συνέχεια της κουβέντας μας. Είναι μαζί μας ο χειρουργός ορθοπαιδικός του Άνω Άκρου και μικροχειρουργικής στο κάτω, ο κύριος Μάνος Φανδρίδης. Λέγαμε λοιπόν, γιατρέ, πριν πάμε στις διαφημίσεις, για το τι κινδύνους ενέχει η κλασική νεοελληνική συνήθεια, το χέρι έξω από το παράθυρο, ας το πούμε. Πράγματι είναι μια κακή συνήθεια και πρέπει να πω ότι έχω και εμπειρία να έχω αντιμετωπίσει τέτοιες κακώσεις. Οι δύο περιπτώσεις υπάρχουν. Η μία είναι έχοντας το χέρι απ' έξω κάποιο όχημα που είναι κοντά σου να σε τραυματίσει. Να πες πάνω και να μην προλάβεις να το τραβήξεις. Αυτό είναι το ένα. Και το άλλο είναι να εμπλακείς ένα τροχείο, να μην προλάβεις να βάλεις το χέρι μέσα και το χέρι να είναι εκτεθειμένο. Συγγνώμη, γιατρέ, ένα ατύχημα, το ατύχημα το να σου χτυπάει ένας απλάγιο με τοπικά και να σου χτυπάει την πόρτα. Έτσι, ακόμα και μια μικρή σύγκρουση, να μην είναι πολύ μεγάλη, μπορεί να δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα στο χέρι μας, όπως το έχουμε. Και είναι μια πολύ συχνή σύγκρουση αυτή. Είναι κάποιος που έρχεται από αριστερά μας, δηλαδή εμείς είχε προτεραιότητα αυτός και εμείς δεν την εφαρμόσαμε και μας χτύπησε. Πολλή περιοδική αγώνων, μια από τις πρώτες τους επιλογές για πολιτικό αμάξι είναι, επειδή το μάθαν στους αγώνες με το δύσκολο τρόπο, φέρνοντας τούμπες, πόσο μέσα είναι το κάθισμα του οδηγού. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε πόσο απόσταση έχει από την πόρτα. Δεν υπάρχει επαφή με την πόρτα. Και δεν μπορεί να κουμπίσει την πόρτα έτσι όπως είναι και δεμένος. Δεν έχει επαφή καθόλου. Έτσι δεν είναι. Σωστά. Σωστά. Το άλλο παράδειγμα, το οποίο είναι επίσης μια κακή τακτική, είναι κάποιοι που βάζουν το χέρι πιάνοντας το καπό από την πάνω μεριά. Για να κρατήσω. Δηλαδή από τη χειρολαβή που είναι από μέσα. Ακριβώς. Από πάνω. Αυτό επίσης είναι μια άλλη τραγική συνήθεια και πρέπει να πω ότι πρόσφατα κιόλας είχα ένα πολύ βαρύ τραυματισμό, γιατί υπήρχε ένα αντελαπάρισμα στο αυτοκίνητο. Αυτός είχε το χέρι από πάνω, δεν μπορούσε να το βάλει μέσα και ήταν μια ουσιαστικά ακροτηριαστική βλάβη. Και όταν μιλάμε για χέρι, επιτρέψτε μου να πω το εξής. Οι λειτουργίες του χεριού, σκεφτείτε το και μόνοι σας, είναι τόσο πολύπλοκες, τόσο ακριβείς, με τέτοια λεπτομέρεια. Και γι' αυτό και η αποκατάσταση δεν είναι απλή, δεν είναι εύκολη. Το κάτω άκρο και αυτό εννοείται ότι είναι σημαντικό. Το μυαλό δίνει ηλεκτρικό σήμα, στο πούμε, στους νευρώνες. Έτσι, για να καταλάβει κάποιος τι συζητάμε. Άρα λοιπόν, αυτό το μικρό τάση ηλεκτρισμού για να περάσουν κάτω πρέπει να είναι όλοι οι δίωδοι άριστες. Αν κάτι δεν δουλεύει σωστά, μην κάνει τον γιατρό. Σωστό. Πρέπει να έχεις μια πολύ καλή νευρική λειτουργία, δηλαδή τα νεύρα να λειτουργούν καλά. Και οι τένοντες. Και αν κάποιος δει την ανατομία του χεριού, είναι πάρα πολύ δύσκολη και πολύπλοκη. Άρα οι τραυματισμοί αυτοί δεν είναι μόνο κάποιος να χάσει το χέρι του, είναι να έχει και μια σωστή αποκατάσταση. Να φύγω λίγο από τα τροχαία και να σας πάω σε κάτι άλλο εξίσου σχετικό που μπορεί να συμβεί σε ένα τροχαίο, μπορεί να συμβεί και σε οτιδήποτε άλλο. Αν ένα άγριο ζώο, συμπεριλαμβανομένου ενός σκύλου, κλείσει το στόμα του στο χέρι σου, ό,τι πέρα δεν ξαναφτιάχνεται, έτσι, το λέω καλά. Κοιτάξτε, αυτό πηγαίνει σε μια άλλη κατηγορία που είναι τα δείγματα, τα δαγκώματα δηλαδή. Τα οποία και αυτά είναι βλάβες οι οποίες πρέπει να δώσεις πολύ προσοχή. Και αυτό είναι τόσο οι βλάβες των νεύρων ή των τενόντων, όσο και οι λοιμώξεις, οι φλεγμονές. Εννοείται ότι και αυτό είναι μια σημαντική βλάβη για το χέρι. Ωραία. Πάμε να προχωρήσουμε λίγο παραπέρα, γιατί μιλήσαμε για τα χέρια, είναι η ειδικότητά σας. Ας δούμε όμως όλη τη στάση του σώματος, γιατί καταλαβαίνω ότι σε μια γενική εφημερία και στο κάτω θα βλέπετε πάρα πολλά πράγματα. Και όσον αφορά στη λεκάνη και όσον αφορά στα πόδια. Ας πούμε, την ώρα που βλέπω ότι επίκειται η σύγκρουση, τι κάνω τα πόδια μου. Προφανώς δεν τα κοντράρω πατώντας με δύναμη, είτε το πετάλ. Εντάξει, ο οδηγός μπορεί να χρειαστεί να πατάει το φρένο, αλλά για τον συνοδηγό. Ναι, με την ίδια λογική όπως τα χέρια, καλό είναι να μην κοντράρεις με τα πόδια, δηλαδή να προσπαθήσεις να είσαι λίγο πιο χαλαρός. Στο αεροπλάνο μας λένε για εμβρυγιακή στάση. Δεν ξέρω αν προλαμβαίνεις να παίρνεις τέτοια στάση σε τροχαίο. Ίσως όχι, αλλά νομίζω δεν χρειάζεται να βάλεις τα πόδια σου απέναντι στο κάθισμα, αν είσαι κάθισε στην πίσω μεριά, ή να βάλεις το ταμπλό τα πόδια σου για να κάνεις κόντρα. Δεν είναι μια καλή κίνηση. Ό,τι κοντράρει θα σπάσει με λίγα λόγια. Ακριβώς. Αυτό είναι αλήθεια. Και αυτό είναι ευκαιρία να πούμε και για τους οδηγούς. Έχω την αίσθηση, χωρίς να είμαι ειδικό σε αυτό, αλλά. Οι οδηγοί συνήθως αυτοί που είναι πιο αρχαροί, έχοντας την αίσθηση ότι το να είναι πιο κοντά στο ταμπλό έχουν καλύτερο έλεγχο στο αυτοκίνητο, όσον αφορά τα ατυχήματα δεν είναι καλό. Ναι, ακούστε το κυρίες μου αυτό, έτσι, γιατί περιλώσεις από εσάς σας βλέπω κολλημένες πάνω στο τιμόνι. Λες και φοβάστε να σας φύγει αυτό ή το αυτοκίνητο. Η σωστή θέση οδήγησης είναι και ανθρωπομετρικά υπολογισμένη σε αποστάσεις συγκεκριμένες. Για πείτε μας λοιπόν. Σωστό. Άρα και αυτή. Υπάρχει και το ανάποδο βέβαια. Τον άλλο που είναι ξάπλα. Ο άλλος, ο ξάπλα. Ο μάγκας. Ο ραλίστας. Όχι, μπορεί να τον βολεύει. Νομίζω τον βολεύει. Και έχει την τάση να θεωρεί το βολικό σωστό μετά. Εγώ μια χαρά οδηγώ.
Ήταμε. Για να είμαι ξαπλά, πάνω να πει ότι και το σώμα μου είναι ξεκούραστο. Ναι. Αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δηλαδή ο κορμός πρέπει να είναι σχεδόν 90 μοίρες, αλλά και 90 μοίρες λίγο πιο πίσω. Όχι πολύ όμως αυτό το πράγμα που έχουμε δει. Και, ή το χέρι ανάποδα, τεντωμένο. Γιατί δεν μπορείς να κάνεις και την κίνηση την έκτακτη στιγμή. Δεν μπορεί, η κίνηση πια πρέπει να αποφύγεις το εμπόδιο. Έτσι, όχι να, τα δύο χέρια πάνω στο τιμόνι και όχι λοιπόν, μέσα από τη στεφάνη. Για να κάνεις την κίνηση την περιστροφή του τιμονιού, αποφυγές, πρέπει αν μην άλλο να είναι τα χέρια σου έτσι, σε μια γωνία. Όχι τεντωμένα. 10 και 10 παιδιά. Αν ψάχνετε τα 10 και 10. 10 και 10. Σωστά. Λοιπόν. Άρα νομίζω ότι και αυτή η κανόνες είναι σημαντική και για τα πόδια και για τα χέρια, να μην είσαι ούτε μακριά ούτε κοντά. Αυτό που βέβαια θα ήθελα να συζητήσουμε λιγάκι, είναι ευκαιρία από την εκπομπή σας, είναι και η διάσπαση προσοχής. Και θα ήταν κομβικό σημείο. Είναι κομβικό σημείο. Αυτό που λέμε distraction στην ξένη βιβλιογραφία, και οι Αμερικανοί το έχουν μελετήσει πάρα πολύ. Και είναι ένας κατάλογος τεράστιος. Είναι ένας τεράστιος κατάλογος με περίπου 60-70 πράγματα, τα οποία μπορούν να αποκαλέσουν διάσπαση προσοχής. Ναι, η κρεβατομουρμούρα έχει αντικατασταθεί από την αυτοκινητό μουρμούρα. Ναι. Δεν γίνεται, κυρία μου, να λύσει τα προβλήματά σου επειδή τον βρήκε τώρα εκεί παλουκωμένο και δεν μπορεί να φύγει. Δεν μπορεί να φύγει. Ναι, για πες μας όμως, καλά, υπάρχουν άλλα θέματα, γιατρέ, εξίσου σοβαρά από τη μουρμούρα. Ναι, θέλω να πω ότι το κινητό, όπως γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή μετά την χρήση του, έγινε ένας από τους πρώτους παράγοντες διάσπασης προσοχής. Αδιανόητο να μην χρησιμοποιήσει σύστημα ανοιχτής ακρόασης και να απαντάς με ειδικό κομβί από το τιμόνι, εκδικό μπουτόν από το τιμόνι. Και το φοβερό είναι, αν δει μια ανάλυση που έχουν κάνει οι Αμερικανοί λίγο παλιότερα, δεν έχει σχέση και με την ηλικία. Δηλαδή, ίσως οι νεαροί οδηγοί κάτω των 20 δείχνουν να έχουν μια χρήση κινητού αρκετά υψηλή, αλλά η υψηλότερη χρήση κινητού και συσχέτισή τους με τα ατυχήματα ήταν μεταξύ 30-40. Και αυτοί δυσκολεύονται να χρησιμοποιήσουν παρακολουθούν. Μάλιστα. Για προχωράμε. Και άλλα πολλά μπορεί να σκεφτεί κάποιος. Του πέφτει το άλλο το τσιγάρο. Σου λέω ένα παράδειγμα. Ακριβώς. Αδιανόητο να καπνίζει με το αυτοκίνητο. Του πέφτει το τσιγάρο. Το έντομο, η σφίκα που σε τσιμπάει. Εγώ έχω δει δυστύχημα στη γέφυρα Ρίου Αντιρίου. Ο ένας δεν είναι αρτιμελής, ο άλλος δεν υπάρχει στη ζωή. Από σφίκα. Ναι, βέβαια, έχει περιγραφή. Έχει περιγραφή. Ζώα τα οποία καμιά φορά τα έχουν μέσα στο αυτοκίνητο ανεξέλεγκτα. Γυρνάει η κυρία να δει το παιδί πίσω που κλαίει και λέει: μα θα πάθει κάτι το παιδί μου. Και μπροστά, ο Θεός να βάλει το χέρι του. Μάλιστα. Άρα, νομίζω ότι υπάρχουν συμπεριφορές οι οποίες μπορούμε κάτι να κάνουμε γι' αυτά. Μάλιστα. Εντάξει, είναι τόσο απλά αυτά που λέμε, άμα το σκεφτείς λιγάκι. Δηλαδή, τα ακούνε κάποιοι, γελάνε, αλλά στην καθημερινότητα έτσι, τα κάνουμε όλοι καθημερινά σχεδόν. Δηλαδή, συμβαίνει. Σαφώς και η μητέρα γυρνάει πίσω να είναι το παιδί γιατί κλαίει. Ναι, αλλά πρέπει να οδηγήσεις για να έχει το παιδί καλά. Σαφώς. Να κλαίει το παιδί, σταματάς δεξιά. Να δεις τι συμβαίνει. Και κοιτάς. Τέλος πάντων. Εντάξει. Μάλιστα. Τώρα αφήσουμε ελεύθερο το γιατρό να φύγει. Εντάξει. Καλημένη. Μια εκπομπή ολοκληρή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλές γιορτές να πούμε. Αχρίαστος να είστε και καλές γιορτές να είστε. Καλές γιορτές σε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μάνος Πανδρίδης, ορθοπαιδικός χειρουργός, ήταν εδώ μαζί μας.